Άλλη μια χρονιά οι νέοι γονείς βρίσκονται σε αδιέξοδο με τον αποκλεισμό των παιδιών τους από βρεφονηπιακούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, αφού δομές αναγκαίες στην ψυχοκοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, ανάσα για τις λαϊκές οικογένειες, αντιμετωπίζονται με τη λογική του κόστους, με διαχρονική ευθύνη των κυβερνήσεων, αλλά και των Δήμων. Ειδικότερα στο Δήμο Ηρακλείου έχουν γίνει δεκτά στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς, μέχρι που κατατέθηκε η επίκαιρη ερώτηση, 1.180 παιδιά με ανώτερο αριθμό παιδιών που μπορούν να φιλοξενηθούν μόλις τα 1.280, ενώ οι αιτήσεις των γονέων είναι 2.200. Κατά συνέπεια, οι γονείς αναγκάζονται να απευθυνθούν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς, όπου και πάλι οι θέσεις δεν επαρκούν. Βέβαια, και αυτοί οι αριθμοί κρύβουν το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος, καθώς το ίδιο το πρόγραμμα θέτει δημοσιονομικούς κόφτες για τη συμμετοχή σε αυτό και δεν αφορά όλα τα παιδιά, με αποτέλεσμα λαϊκές οικογένειες να θεωρούνται προνομιούχες και να πρέπει να επομισθούν το δυσβάσταχτο κόστος ενός ιδιωτικού παιδικού σταθμού σε δύσκολες συνθήκες ακρίβειας και μείωσης του εισοδήματος. Δεύτερο πρόβλημα, η στελέχωση των βρεφονηπιακών σταθμών και στο Δήμο Ηρακλείου, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, καθώς επικρατούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας με τους 178 εργαζόμενους από τους 268 να είναι με συμβάσεις μέσω ΕΣΠΑ και μόνο οι 90 να είναι μόνιμοι. Τρίτο πρόβλημα, η χρηματοδότηση που δεν επαρκεί για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών, ενώ είναι ολοφάνερη. Τέταρτο πρόβλημα, η έλλειψη κτηριακών υποδομών δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών σύγχρονων και στον αναγκαίο αριθμό. Είναι αμέτρητος ο κατάλογος που επιδεινώνουν αντί να επιλύουν τα προβλήματα. Την ίδια στιγμή και στα ΚΔΑΠ η κατάσταση είναι εκρηκτική, καθώς εκατοντάδες παιδιά στο Δήμο Ηρακλείου και σε όλη τη χώρα αποκλείστηκαν. Περίπου 300 παιδιά πήραν βάουτσερ από τις 790 κοινές θέσεις, ενώ πέρυσι πήραν βάουτσερ 450 παιδιά. Από το σύνολο των 119.646 παιδιών με πλήρη φάκελο που είχαν κάνει αίτηση πανελλαδικά, μόνο 56.815 παιδιά έλαβαν βάουτσερ, και ενώ 62.831 παιδιά συνολικά στη χώρα με πλήρη φάκελο, προσέξτε, με πλήρη φάκελο έμειναν εκτός ΚΔΑΠ. Μιλάμε για παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών, ανέργων, τριτέκνων, πολύτεκνων, ατόμων με ειδικές ανάγκες, που ενώ πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια και τις άλλες προϋποθέσεις, φέτος, αν και με πλήρη φάκελο, αν και δυνητικά δικαιούχοι θέλω να πω, δεν έχουν λάβει το βάουτσερ. Πετάχτηκαν έξω. Σας ρωτάμε λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να λυθούν με κατεπίγουσες ενέργειες όλα τα παραπάνω ζητήματα και κυρίως να καλυφθούν όλα τα παιδιά που παραμένουν εκτός δομών, να μονιμοποιηθούν οι εργαζόμενοι και καμία απόλυση εργαζόμενου να μην υπάρξει ή να μετατροπή συμβάσεων από πλήρους σε μερική απασχόληση, να γίνουν προσλήψεις επιπλέον προσωπικού με βάση τις πραγματικές ανάγκες και τέλος να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών των δομών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Συντυχάκη, στα ερωτήματά σας πρώτον, το Υπουργείο Εσωτερικών δεν χρηματοδοτεί το πρόγραμμα ως Υπουργείο. Η χρηματοδότηση έρχεται από το Υπουργείο, από το Υπουργείο Εργασίας, πλέον από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Για την σχολική περίοδο 23-24 έχουν συνολικά σε όλη τη χώρα 291.200.000 από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, συν 50 εκατομμύρια από το τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Άρα, λοιπόν, το πώς δουλεύει το πρόγραμμα το γνωρίζετε ασφαλώς πολύ καλά. Όσο υπάρχουν χρήματα, τόσο αυξάνονται τα βάουτσερ, τόσο είναι περισσότεροι δικαιούχοι που μπορεί να επιλέξουν είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Όσο αφορά την Κρήτη, συνολικά στο θέμα της περιφέρειας, αλλά αντίστοιχα και αναλογικά είναι τα θέματα του Ηρακλείου. Όλες οι αιτήσεις που αφορούσαν την εγγραφή σε βρεφικούς, παιδικούς, βρεφονηπιακούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς ολοκληρωμένης φροντίδας πήραν βάουτσερ, όλες οι ολοκληρωμένες αιτήσεις. Όλα τα ΚΔΑΠ ΜΕΑ πήραν και αυτά βάουτσερ. Συνολικά 3.758 παιδιά Α1, Α2 που είναι κατηγορία βρεφών, 1.208 παιδιά που είναι
βρέφη νήπια 2-2,5 ετών, 4.598 παιδιά Α2, Β2 που είναι τα νήπια, ένα παιδί είναι νήπιο αμαία, 1.690 ΚΔΑΠ και 264 ΚΔΑΠ ΜΕΑ, επίσης και αυτά, όπως είπα πριν, έχουν γεχθεί όλοι. Υπάρχουν και περίπου 2.000, πάνω από 2.000 αιτήσεις, οι οποίες δεν πήρανε βάουτσερ για ΚΔΑΠ, παρόλο που ικανοποιούσαν τα κριτήρια. Γι' αυτό υπάρχουν δύο λύσεις. Μία λύση είναι τα αρμόδια υπουργεία να αυξήσουν τον προπολογισμό στα πλαίσια των δημοσιονομικών αντοχών του ίδιου του προπολογισμού. Και η άλλη λύση είναι οι ίδιοι δήμοι, ακόμα και από τα λίγα διαθέσιμα που μπορεί να έχουν κάποιοι λίγο περισσότερα, να μπορέσουν να φτιάξουν προγράμματα να υποδεχτούν στις δικές τους δομές παιδιά παραπάνω, με πολύ χαμηλό, αν θέλετε, αντίτιμο, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να εξυπηρετούν ανεξαρτήτως από την ύπαρξη μη των βάουτσερ. Ευχαριστώ. Κάτε, κύριε Σεναγκή. Τώρα τι να πω. Να πω ότι μου απαντήσατε. Μου δώσατε μία εικόνα. Απλά. Αν και προκύπτει ένα θέμα που αν δεν το κάνει η ΕΤΑ, πρέπει να το κάνετε εσείς. Δηλαδή, κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων φέτος, δεν αναφέρει πόσα βάουτσερ, σε ποιους δήμους και σε ποιες δομές πάνε. Γιατί? Το έκανε πέρυσι, πρόπερσι, φέτος γιατί? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναντιστοιχία το τι βάουτσερ δίνεται και πόσες αιτήσεις δεχτές με βάουτσερ γίνονται. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αναντιστοιχία. Εν πάση περιπτώσει, για να μην κοροϊδευόμαστε, οι δομές αυτές συνεχίζουν να είναι προσωρινού χαρακτήρα, κύριε Υπουργέ. Η λειτουργία τους ισχύει για πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, έχει ημερομηνία λήξης με αβέβαιη χρηματοδότηση και με αποσπασματικές παροχές και μέτρα. Οι εργαζόμενοι ανανεώνουν κάθε χρόνο τις συμβάσεις, συνδέονται με το πρόγραμμα του ΕΣΠΑ, το οποίο θέτει σε αμφισβήτηση τη συνέχεια των δομών και των εργαζομένων φυσικά σε αυτές. Πρόκειται για συμβασιούχους παρά την πολυετή και σημαντική εργασία τους, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα ευρωπαϊκά προγράμματα που δημιουργούνται με την επίκληση στην ισότητα των γυναικών στην εργασία χαρακτηρίζονται από προσωρινότητα χωρίς να στοχεύουν στην καθολική κάλυψη αναγκών, με ποιοτικά φυσικά αναβαθμισμένους όρους για όλα τα παιδιά. Πρόκειται για κατευθύνσεις που κατά την άποψή μας έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την αναγκαιότητα για δημόσιες δομές που να καλύπτουν το σύνολο των αναγκών των οικογενειών, να λειτουργούν μόνιμα, με μόνιμους εργαζόμενους, με δικαιώματα, με άμεση χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό κτλ. Εγώ επικαλούμαι και δικές σας δηλώσεις και κατά το παρελθόν, εδώ πάλι όταν συζητούσαμε το ίδιο ζήτημα, ότι από τη λειτουργία των δομών δεν μπορεί να επιβαρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός και θα πρέπει να αναζητηθεί χρηματοδότηση. Αυτό τώρα πριν από 3 χρόνια μου τα είχατε πει. Τώρα είναι ακόμα χειρότερη κατάσταση. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν είναι φανερό ότι ανοίγει ο δρόμος ιδιωτικοποίησης ακόμα και αυτών των ισχνών κοινωνικών δομών που έχουν απομείνει στην τοπική διοίκηση. Αυτό σημαίνει ότι είτε θα χρηματοδοτούνται οι δομές από ιδίους πόρους των Δήμων, γιατί εκεί πάει το πράγμα, δηλαδή με τη λογική της, με τη μορφή της ανταποδοτικότητας, άρα επιβάρυνση των δημοτών με αύξηση τελών κτλ., είτε με τροφία, δηλαδή με μηνιαία χρηματική επιβάρυνση των ίδιων των γονέων, είτε με κλείσιμο αυτών. Υπάρχουν 3 επιλογές και η τρίτη είναι αυτή, δηλαδή να κλείσουν προς διευκόλυνση των ιδιωτικών δομών. Ο αποκλεισμός παιδιών από τις δομές φέρνει τους εργαζόμενους αντιμέτωπους με το πρόβλημα της φύλαξης των παιδιών. Όχι της παιδοφύλαξης γενικώς, της φύλαξης με την έννοια της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης του παιδιού, αλλά και φυσικά και προς διευκόλυνση των ίδιων των γονείων οι οποίοι είναι εργαζόμενοι. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα νέες μητέρες να αναγκάζονται να παραιτηθούν για να μείνουν στο σπίτι από το να δίνουν όλο το μισθό τους σε ιδιωτικό σταθμό ή σε ιδιωτικά ΚΔΑΠ απλά για να μπορούν να δουλέψουν. Φυσικά η ευθύνη βαραίνει εσάς ως κυβέρνηση, όλες τις κυβερνήσεις διαχρονικά με αυτά τα παράδεκτα καθεστώτα των βάουτσερ κτλ. Και φυσικά και τις δημοτικές αρχές που αποδέχονται το χαρακτήρα της προσωρινότητας και αποσπασματικότητας αυτών των δομών. Κατά τη γνώμη μας,
θα πρέπει οι δομές αυτές να αναπτυχθούν, να είναι δημόσιες, δωρεάν, με ενιαίο επιστημονικό παιδαγωγικό πλαίσιο, με διεύρυνσή τους για την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών με κρατική χρηματοδότηση και φυσικά χωρίς τροφία, χωρίς χρήματα γονιών, για να καλύψουν λειτουργικές δαπάνες, πολιτιστικές δράσεις, εκδρομές κτλ. Με μονιμοποίηση των συμβασιούχων, με ειδικό παιδαγωγικό και επιστημονικό προσωπικό από λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, ψυχολόγους, άλλο βοηθητικό προσωπικό, καθαρίστρες, τραπεζοκόμους. Αντιλαμβάνεται με τέτοιο τρόπο η κυβέρνηση το πώς θα αντιμετωπίσει την πρόσβαση χιλιάδων παιδιών στην προσχολική αγωγή, σε δομές προσχολικής αγωγής, αλλά και στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών? Όχι. Σας καλούμε λοιπόν να απαντήσετε στη δεύτερη. Ευχαριστούμε. Ελάτε, κύριε Στιχάκη. Για τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε. Ελάτε, κύριε Στιχάκη. Ευχαριστώ. Ελάτε. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Καταρχήν, επειδή υπενθυμίσει την κουβέντα που είχαμε κάνει πριν 3 χρόνια, θυμάστε ασφαλώς ότι ένα κομμάτι από το πρόγραμμα τότε που είχε δημιουργηθεί ένα χρηματοδοτικό κενό το είχε καλύψει από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, το οποίο είναι για αναπτυξιακούς σκοπούς στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να μην διαταραχθούν ιδίως στα ΚΔΑΠ, στα δημόσια ΚΔΑΠ, ο αριθμός των δικαιούμενων παιδών και να δοθούν και τα επιπλέον βάουτσερ. Δεύτερον, για το θέμα προσωπικού, όσες φορές και το συζητάμε, διαφορετική τέτοια έχουμε αντίληψη, το έχουμε συζητήσει πολύ. Εμάς η άποψή μας και γενικά για τις δομές είναι ότι ο πολίτης θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεταξύ δημόσιων ιδιωτικών σταθμών ανάλογα με την προτίμησή του. Επαναλαμβάνω ότι κάποια στιγμή πρέπει να αφήσουμε, να δούμε στο πλαίσιο όλων των δράσεων που έχουν γίνει. Υπενθυμίζω το πρόγραμμα Νταντάδες σε δράση της γειτονιάς, το οποίο έχει λειτουργήσει, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για τις νέες οικογένειες, ιδίως στους νέους γονείς της και ιδίως στις νέες μητέρες, προκειμένου να έχουν το απαραίτητο κίνητρο και για να προχωρήσει η δημιουργία οικογένειας και να αντιμετωπιστεί εκ των εν της πράγμας και το πρόβλημα της υπογεννητικότητας, αλλά κυρίως και να μπορέσουν να ακολουθήσουν μία επαγγελματική σταθεροδρομία, η οποία να αντάξει και το προσόντα τους και το δυνατοτήτα τους και να μην στερήσουν άντρες. Τώρα, όσο αφορά το κομμάτι, επαναλαμβάνω ότι συνέχεις μέρη να είναι να προσπαθήσουμε να εξαντλούμε τις αντοχές και του προγράμματος και του προϋπολογισμού, προκειμένου να υποστηρίζουμε όσο δυνατόν περισσότερους. Δεν είναι δυστυχώς άπειρα τα χρήματα, αλλά επαναλαμβάνω ότι και η τοπική αυτοδιοίκηση και η περιφερειακή αυτοδιοίκηση, γιατί ένα κομμάτι χρηματοδοτείται και από τα ΠΕΠ, μπορεί να προτεραιοποιήσει και να ιεραρχήσει τις δομές και το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε να έχει καλύτερη και περισσότερους αποδέχτες.